Συνάντηση είχε ο Πρόεδρος στον ΑΜΕΑ Ροδόπης Τρίφωνας Καρούτζος με τον Διευθυντή του ΟΠΕΚΑ Ροδόπης προημερών. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τον κύριο Καρούτζο να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για όσες συζητήθηκαν. Καλησπέρα κύριε Καρούτζο. Καλησπέρα. Θα θέλαμε να μας πείτε τι συζητήθηκε με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΑ, μιας και το προηγούμενο διάστημα είχαμε και κάποιες καθυστερήσεις στην καταβολή συντάξεων. Δόθηκε κάποια λύση, κάποια δέσμευση από πλευράς του Πρόεδρου προς αυτό, ώστε να μην ταλαιπωρούνται και οι άνθρωποι χωρίς οικονομική στήριξη και για περισσότερους από 3 μήνες σε ορισμένες περιπτώσεις? Είχα μία συνάντηση με πρωτοβουλία του Σωματείου, με τον Διευθυντή του ΟΠΕΚΑ, τον κύριο Γεώργιο Νικολάου, για 2 θέματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία. Θα σας θυμίσω απλώς ότι ο ΟΠΕΚΑ δεν ασχολείται μόνο με τα άτομα με αναπηρία, δίνει αρκετά επιδόματα, αλλά εγώ θα μιλήσω για 2 επιδόματα που αφορούν εμάς. Θα μιλήσω για το διατροφικό επίδομα και το επίδομα βαριάς αναπηρίας. Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν υπάρχει άμεση σύζευξη μεταξύ του ΚΕΠΑ, του Κέντρου Ελέγχου Πιστοποίησης Αναπηρίας, με τον ΟΠΕΚΑ. Δηλαδή, ενώ παλιά περνάγαμε από τα ΚΕΠΑ, παίρναμε το δικαίωμα, το ποσοστό αναπηρίας, άρα είχαμε και το δικαίωμα να πάρουμε και το προνοιακό επίδομα, το επίδομα βαριάς αναπηρίας, γιατί έστελνε το ΚΕΠΑ κατευθείαν στον ΟΠΕΚΑ το χαρτί που του έλεγε ότι ο κύριος Καρούτζος έχει το δικαίωμα να συνεχίσει αυτή την επόμενη τριετία, τετραετία, αναλόγως όποτε έβγαζε ο ΚΕΠΑ το χρονικό διάστημα, να παίρνει το επίδομα. Επειδή κάποιες φορές κολλάει το σύστημα μεταξύ της ζεύξης ΟΠΕΚΑ και ΚΕΠΑ, θα ήταν καλό όταν θα παίρνουν τα άτομα με αναπηρία την πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ να έχουν μία επαφή με τον ΟΠΕΚΑ μετά από ένα εύλογο διάστημα 10 ημερών, αφού πάρουν στα χέρια τους την πιστοποίηση που θα λέει ότι δικαιούνται να πάρουν από τον ΟΠΕΚΑ το επίδομά τους της βαριάς αναπηρίας και να ρωτήσουν, έγινε η ζεύξη, σύζευξη? Ιδάλλως θα πρέπει για πιο σιγουριά να πηγαίνουν οι ίδιοι στον ΟΠΕΚΑ, ο οποίος βρίσκεται πολυφήμου 1 στη Ροδόπη, είναι πίσω από την πλατεία, για να παραδίδουν οι ίδιοι την απόφαση του ΚΕΠΑ για να είναι 100% σίγουροι. Οι ίδιοι, ενώ όχι ακριβώς οι ίδιοι, μπορεί και κάποιος γνωστός τους, έτσι, να δίνει την απόφαση του ΚΕΠΑ. Οπότε θα είναι σίγουρο πλέον ότι αναλόγως αν έχει γίνει η σύζευξη, η συνεννόηση μεταξύ ΚΕΠΑ ή ΟΠΕΚΑ, όταν την πας και την παραδώσεις ο ίδιος, αυτό είναι σίγουρο. Ένα άλλο θέμα τώρα που έτρεχε, που τρέχει μάλλον και το διάβασα πάρα πολλές φορές στο διαδίκτυο, είναι ο προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία. Η κυβέρνηση κάποια στιγμή πιλωτικά και κάτω από την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκέφτηκε, μάλλον διαβουλεύεται εσωτερικά, γιατί δεν έχει βγει κάποια κοία ή δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση, να παρέχει πλέον βοηθούς σε άτομα με αναπηρία, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με το επίδομα παράστασης τρίτου ατόμου. Κοιτάξτε, σας τα λέω λίγο τα πράγματα, βέβαια τα πράγματα τα γνωρίζουν τα άτομα με αναπηρία, τι εννοώ, έτσι. Η συμπαράσταση που είναι ένα άλλο επίδομα τρίτου ατόμου, τι ακριβώς είναι. Αυτό είναι ένα γενικότερο επίδομα που θα βγαίνει υπό μορφή μάλλον βάουτσερ και θα απασχολεί τα άτομα με αναπηρία, αλλά θα πρέπει να βγει ένα πλαφόν, να μπει σε λειτουργία. Σε πρώτη φάση θα μπει πιλωτικά για 2.000 άτομα και για ορισμένες περιοχές. Στην ερώτηση στον κύριο Νικολάου αν έχει υπόψη του κάτι από το Υπουργείο, γιατί ο πρώτος οργανισμός που αναφέρεται σε σχέση με αυτό το επίδομα είναι ο ΟΠΕΚΑ. Μου λέει, πρόεδρε, μου λέει, δεν έχω καμία ενημέρωση. Άρα θέλω να ενημερώσω τα άτομα με αναπηρία, τους συναδέρφους που πυκνά συχνά με παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε τι θα γίνει με αυτό το επίδομα
συμπαράστασης με το επίδομα του φροντιστή. Γιατί ξέρετε κάτι, τα πιο πολλά άτομα, οι πιο πολλές οικογένειες πληρώνουν ανθρώπους για να φροντίζουν τα άτομα με αναπηρία. Αυτό λοιπόν το κράτος έχει σκοπό, φυσικά κάτω από ένα μπλαφόν, που ίσως σίγουρα θα είναι το οικογενειακό επίδομα, έτσι δεν γνωρίζω, αλλά από την εμπειρία που έχω, θα τους παρέχει το άτομο αυτό που θα βοηθάει τα άτομα με αναπηρία, θα ευρύνει δηλαδή, θα διευρύνει, θα δώσει τη δυνατότητα στις οικογένειες που δεν μπορούν οικονομικά, από ό,τι φαντάζομαι εγώ, γιατί ακόμα δεν έχει μπει σε εφαρμογή, είναι ούτε καν πιλωτικά έχει μπει, έχει απλώς συζητηθεί. Προφανώς έφυγε από κάποιο δημοσιογραφικό γραφείο και έχει προχωρήσει, έχει χιλιοποθεί στο ίντερνετ, ο κόσμος το έχει διαβάσει, το έχει ξαναδιαβάσει και μας ενοχλεί πυκνά συχνά και μας λέει τι γίνεται με το φροντιστή των ατόμων με αναπηρία. Έχει μπει ακόμα το πρόγραμμα αυτό σε εφαρμογή? Και απαντάω ότι το πρόγραμμα αυτό δεν έχει μπει ακόμα σε εφαρμογή, δεν έχει ολοκληρωθεί, αν θέλετε, κρατικά το πώς και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα δικαιούται ένα άτομο με αναπηρία να έχει προσωπικό φροντιστή, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η οικογένειά του και ο ίδιος οικονομικά για να του παρέχει η ιατρική φροντίδα και περιποίηση. Παράλληλα, κύριε Καρούσο, θα ήθελα να μας ενημερώσετε για τη Μέδουσα Σαλούφα που έχει κατακλείσει στην Ελλάδα και είδαμε ότι δημοσίευσατε και μια φωτογραφία που κρατάτε μάλιστα μία στα χέρια σας και με το μήνυμα βέβαια να την προστατεύσουμε και ότι είναι ακίνδυνη. Εντάξει, okay. Θα σας το πω γιατί πραγματικά και αυτό είναι ένα κομμάτι, γιατί κάνει ο άνθρωπος μία εισβολή όχι στο περιβάλλον, το κάνει σε θαλάσσιο περιβάλλον, έτσι. Αντιμετωπίζουμε αυτή την εποχή, μάλλον έχουν γεμίσει θάλασσες του θρακικού πελάγους με τη μέθοδο, με τη Μέδουσα Σαλούφα, η οποία είναι καφέ στο χρώμα, είναι σαν τηγανιτό αυγό. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές μέδουσες και τσούχτρες. Τσούχτρες λέμε τις μέδουσες οι οποίες δημιουργούν τοξικότητα. Αυτή τη στιγμή η Μέδουσα Σαλούφα, αυτή η καφέ, η μέδουσα που βλέπουν οι πιο πολλοί άνθρωποι στις θάλασσές μας, από τη Ξάνθη, στις θεσικές μας θάλασσες, στον Εύρο, είναι μία πάρα πολύ ακίνδυνη μέδουσα, κάνει ένα πάρα πολύ καλό ότι τρώει το πλακτόν, άρα βοηθάει τους ψαράδες για να μην καταστρέφουν τα δίχτυα και είναι εντελώς ακίνδυνη, γι' αυτό και την είχα βάλει και στο χέρι μου για να δείξω ότι είναι ακίνδυνη. Εάν θέλουν να έχουν την προσοχή τους, θα επιδείξουν μία προσοχή προς τη μέθοδα, προς τη μέδουσα πελάγια νυκτολούκα, είναι μία μέδουσα μοβ, όπως λέω μοβ, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, είναι στα 6 εκατοστά, είναι σχετικά μικρή σε μέγεθος, γιατί σαλούφα τρώγοντας ο πλακτόν παχαίνουνε, όπως και οι άνθρωποι. Δηλαδή έχω βρει σαλούφες στη θάλασσα, τεράστιες μιλάμε, έτσι. Λέω τι έγινε, προκορίτσια, πολύ φαγητό, αλλά είναι εντελώς ακίνδυνες 100%. Αυτή η μέδουσα η οποία είναι επικίνδυνη για τους ανθρώπους, αρκετά τοξική και δημιουργεί προβλήματα, είναι η μέδουσα που συναντιέται στις ελληνικές θάλασσες, η πελάγια νυκτολούκα, η οποία έχει και ένα φωσφοριζέ χρώμα τη νύχτα μέσα στο διχτό. Είναι χρώματος μοβ από την κορυφή έως τα νύχια. Καλό είναι όταν τη συναντήσουμε να την κάνουμε μακριά, να την κάνουμε μακριά της. Να μην την ακουμπήσουμε, να απομακρυνθούμε εμείς από αυτήν. Μάλιστα. Πολύ ωραία, κύριε Καρδούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.